Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας, η οποία προέρχεται από την οικονομική ενότητα του δελτίου μας. Τη δυνατότητα να διορθώσουν ή να υποβάλουν Ε9 ακόμη και με 4 χρόνια καθυστέρηση χωρίς πρόστιμα, δίδει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στους φορολογούμενους. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα ανοίξει από την ερχόμενη εβδομάδα το TaxisNet για την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 και ΦΑΠ 2010, αρχικών δηλώσεων Ε9 και ΦΑΠ 2011, 2012, 2013, καθώς και αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων για το 2014. Τα πιο συνηθισμένα λάθη: αναγράφεται η λέξη κενό σε ξενίκια στα κίνητα, δεν αναγράφεται ή αναγράφεται λάθος ο αριθμός παροχής ρεύματος, δεν έχει συμπληρωθεί ο κωδικός για ημιτελεία κίνητα, ίδιος άμκα για περισσότερα του ενός πρόσωπα, λάθος κωδική στο Ε1 από άτομα με αναπηρία άνω του 80%. Επιπλέον, πάνω από 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν email προσκλητήριο διορθώσεων για μειωμένο φόρο. Αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει το σύστημα στο Taxis, ούτως ώστε να μπορούν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν οποιοσδήποτε τροποποιήσεις έχουν στο Ε9 τους. Γιατί αυτό έχει συνάρτηση με το έμφυα, το οποίο είτε έχουν βγει οι λογαριασμοί και πρέπει να πληρώσουμε για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις. Το χρονικό περιθώριο είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ήταν 30 Ενδεκάτου, αλλά λόγω του ότι καθυστέρησε η τάξη να ανοίξει για να γίνουν οι διορθώσεις, έχει δοθεί ενός μηνός παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Άρα, όσοι έχουν κάποιες τροποποιήσεις στα ακίνητά τους, είτε σε τετραγωνικά, είτε σε ακίνητα ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει μέχρι 31 Δεκεμβρίου να τροποποιήσουν το Ε9, γιατί είτε θα αυξηθεί ο έμφυα και θα πληρωθεί στις δύο τελευταίες δόσεις που θα μένουν για το 2015, είτε θα μειωθεί ανάλογα με το τι τροποποίηση και διόρθωση θα γίνει στο Ε9. Πρόστιμα, όποιες τροποποιήσεις και να γίνουν καθ' όλη την διάρκεια αυτή μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014, δεν θα υπάρχουν πρόστιμα για τις τροποποιήσεις του Ε9 που θα γίνουν. Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που σχετίζονται με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και επαγγελματίες. Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, ειδικότερα οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή καθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων. Ειδικότερα θεσπίζονται η ελάφρυνση του διακανονισμού χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το δημόσιο και τα ταμεία που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς χρηματοδοτικά ιδρύματα, έκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών, έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Προβλέπονται επίσης η παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, η παροχή φορολογικών κινήτρων προς τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που προβαίνουν σε ρυθμίσεις χρεών, καθώς και η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της υλοποίησης των θεσπιζομένων μέτρων με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή τους. Επιτέλους, η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για ρύθμιση χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία γίνεται πραγματικότητα και η ΑΟΤΑ. Λίγο θα αρχίσουν οι επαγγελματίες αυτοί που τόσα χρόνια με την κρίση χρωστάνε κάποια λεφτά να συνέρχονται. Όμως δεν μας άκουσε πάλι, διότι με τις θυμίες που γίνονται πιστεύω ότι ένας μεγάλος αριθμός θα μείνει πάλι έξω, διότι αδυνατεί να πληρώνει τα τρέχοντα και τη δόση μαζί. Πέραν αυτού, για να κάνεις ρύθμιση χρειάζονται και κάποια λεφτά. Χρειάζεται, διότι η ρύθμιση γίνεται μέχρι 31 Νάτου. Όσοι οφείλουν, όσοι έχουν βεβαιώσει τις οφειλές τους. Από εκεί και πέρα πρέπει να προκαταβάλεις τα χρεωστούμενα. Πέραν αυτού, οι δύσκολες μέρες, εμείς λέμε ναι στις ρυθμίσεις, είναι ένα καλό μέτρο, ένα μέτρο το οποίο θα ανακουφίσει πάρα πολλούς συναδέλφους, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά στον ΟΑΕ, το 55-60% των συναδέλφων δεν έχουν ούτε καν ιατρική περίθαλψη, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή θα μπορούν να κάνουν μια ρύθμιση και να προσπαθήσουν να έχουν τουλάχιστον αυτό που είναι το πιο αναγκαίο, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Ο κ. Αργυρόπουλος τόνισε ότι παρά τις ρυθμίσεις, μικρές επιχειρήσεις κλείνουν και η ανεργία αυξάνεται. Με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ αβέβαιο και λυπάμαι, αλλά πολύ γρήγορα θα αρχίσουν να κλείνουν μία πίσω από τις άλλες. Ήδη πάρα πολλές, πάνω από 200.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα. Και στο όνομά μας περίπου είναι το ποσό το ίδιο. Ανοίγουν και νέες, αλλά όλες οι επιχειρήσεις που ανοίγουν, ειδικά στις μικρομεσαίες, είναι καφέ, φαγητό,
και ότι έχει συναφεί γύρω από την παροχή υγειονομικού ενδιαφέροντος, δυσκολεύουν τα πράγματα. Η ανεργία τόσο πέφτει ο τζίρος, να μιλήσουμε και για τον νομό μας, να τους πάνε καλά και οι αγρότες και οι καιρικές συνθήκες, αλλά και η τιμή, θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο. Ξεκίνησε επίσης σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με καταληκτική ημερομηνία την 30η του Νοέμβρη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουν κατά νου οι ενδιαφερόμενοι που ξεπερνούν τους 15.000 εκπαιδευτικούς συνολικά είναι ότι και φέτος όπως πέρσι αναμένεται ότι οι αιτήσεις που τελικά θα εγκριθούν θα είναι λίγες. Ενδεικτικά πέρσι υποβλήθηκαν 8.358 αιτήσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ικανοποιήθηκαν οι 751, ενώ στην πρωτοβάθμια η κατάσταση ήταν καλύτερη καθώς υποβλήθηκαν 6.747 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 2.802. Εφέτος οι αιτήσεις υποβάλλονται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία όπου ανήκουν οι εκπαιδευτικοί. Η προθεσμία που προαναφέρθηκε ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβές, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 μέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν τιμής συγκεκριμένων σχολείων όσοι βρίσκονται στη διάθεση του PIS, DPIS, από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014. Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά τον χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών. Κατ' εξαίρεση, η ληξιαρχική πράξη για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Ιανουαρίου, θα υποβληθεί σχετική αίτηση την ίδια μέρα από τον εκπαιδευτικό, μαζί με βεβαίωση από το νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599-1986 ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννηση μόλις εκδοθεί. Από σήμερα μέχρι 30 Νοεμβρίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις οι συνάδελφοι για μεταθέσεις σε όλες τις κατηγορίες, και στα διαπολιτισμικά σχολεία και στα γενικά λύκεια, γυμνάσια κτλ. Και ακόμα και αιτήσεις για τις μεταθέσεις στο εξωτερικό. Συγκεντρώνονται λοιπόν οι αιτήσεις αυτές εδώ στη διεύθυνσή μας και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην κεντρική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέσεων. Οπότε λοιπόν οι συνάδελφοι είναι ενημερωμένοι και όσοι επιθυμούν μεταθέσεις, να πάρουν μετάθεση, θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της διεύθυνσης του σχολείου τους στη διεύθυνση τη δική μας. Με αρκετές αιτήσεις, φέτος εφαρμόζεται από πλευράς υποβολής αιτήσεων σε ημερομηνίες ό,τι έγινε πριν 2 χρόνια. Ενώ πέρυσι είχαν καθυστερήσει και υποβλήθηκαν οι αιτήσεις το Φεβρουάριο, προπέρυσι, και πέρυσι υποβάλλαν κάτω τον Απρίλιο, φέτος όμως ήρθαμε στους κανονικούς ρυθμούς υποβολής αιτήσεων για μεταθέσεις. Τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου υποβάλλαν, φέτος όμως δόθηκαν το δικαίωμα να υποβάλλουν από σήμερα. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στη Λάρισα το 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Πρόκειται για ένα θεσμό ο οποίος μας συνηθίζει την εξαιρετική δυναμική του σε πάρα πολλές εκπλήξεις αλλά και σημαντικές εξελίξεις, και αυτή η προσπάθεια στεύτηκε από επιτυχία. Το 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σάββατο στη Λάρισα, στέφτηκε για άλλη μια χρονιά από επιτυχία, ένας θεσμός 10 ετών που θα συνεχιστεί, όπως τόνισε η πρόεδρος των Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρύσα Μαυρίδου, ΕΣΑΗ. Μόλις επιστρέψαμε δηλαδή από το φεστιβάλ, όπου εκεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο χόρεψαν πάνω από 2.000 χορευτές από όλη την Ελλάδα. Μόνο από τη δική μας περιφέρεια συμμετείχαν στο φεστιβάλ 530 χορευτές. Φανταστείτε λοιπόν κάθε περιφέρεια με το δυναμικό των χορευτών του που συμμετείχε, πόσο σημαντική εκδήλωση και στιγμή ήταν για μας αυτή. Το 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ είναι πλέον γεγονός και ήδη προγραμματίζουμε το 11ο, γιατί δείχνει χρόνο με το χρόνο ότι πέρα από το ότι έχει γίνει θεσμός, έχει αγαπηθεί απίστευτα από τους νέους και φυσικά από όλο τον κόσμο, γιατί το γήπεδο της Λάρισας πραγματικά ήταν κατάμεστο και δείχνει, ενώ την πρώτη φορά που είχε γίνει στη Λάρισα επίσης, που είναι ένας τόπος που δεν έχει πολύ ποντιακό κόσμο, είχε και λιγότερο κόσμο θα έλεγα, δεν καταφέραμε πριν 4-5 χρόνια να χυμίσουμε το γήπεδο. Αυτή τη φορά πραγματικά δεν υπήρχε θέση κενή.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την επιτυχία αυτή. Να πούμε ότι ήταν αφιερωμένο το φεστιβάλ στα 10 χρόνια της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Συμπληρώνει 10 χρόνια μαζί με το φεστιβάλ και η Παμποντιακή Ομοσπονδία από την ίδρυσή της. Συμπληρώνει 10 χρόνια δουλειάς, επίτευξης στόχων και φυσικά έπονται και πολύ περισσότερη δουλειά και πολύ περισσότερη προσπάθεια για την επίτευξη των μεγάλων θεμάτων για τα οποία παλεύει ο οργανωμένος ποντιακός χώρος. Επίσης να πω ότι ήταν αφιερωμένο το φεστιβάλ στον αείμνηστο Δημήτρη Ψαθά, ο οποίος τίμησε την ποντιακή του καταγωγή και φυσικά τιμά και όλο τον ελληνισμό με το έργο του τόσα χρόνια. Εμείς και σαν νομός Ροδόπης αλλά και σαν περιφέρεια δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους, πρώτα απ' όλα τους χορευτές που συμμετείχαν και μας κάνανε να αισθανθούμε πολύ μεγάλη συγκίνηση για την παρουσία τους. Να ευχαριστήσω όλους τους προέδρους των ποντιακών σωματείων της περιφέρειας, που τα διοικητικά τους συμβούλια, τους χοροδιδασκάλους και επίσης τους συντονιστές χοροδιδασκάλους, οι οποίοι ανέλαβαν να οργανώσουν 530 νέους στην περιφέρεια και να έχουμε αυτό το ενθουσιώδες αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω βέβαια και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΟΣ, που είναι εκεί κοντά στην προσπάθεια αυτή και όλοι μαζί καταφέραμε το καλύτερο. Ένας θεσμός που από ό,τι δείχνουν τα νούμερα και το ενδιαφέρον των νέων, επειδή βλέπουμε ότι εξελίσσεται και αριθμητικά αλλά και από το ενδιαφέρον του κόσμου, θα συνεχιστεί παρά την οικονομική δυσκολία. Και εκείνο που πρέπει να σημειώσω και αξίζει να το πούμε και το είπε και ο πρόεδρος, ο πρόεδρος του συνδέσμου που οργάνωσε εκεί την εκδήλωση, οι χορευτές αυτή τη φορά συμμετείχαν με δικά τους έξοδα στο φεστιβάλ. Η οικονομική δυσκολία μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Κάποτε δεν συμμετείχαν οικονομικά, τώρα όμως έπρεπε να επιβαρυνθούν με τα δικά τους έξοδα. Και όμως επιβαρύνθηκαν με τα έξοδά τους και αντί να μειωθεί ο ρυθμός, πολλαπλασιάστηκε. Και αυτό δείχνει και την αγάπη των νέων για το φεστιβάλ, γιατί και τη δυναμική που έχει. Για σκεφτείτε, 2.000 νέοι πιάσαν τα χέρια, ενώσανε την χαρά τους, ενώσανε τη δύναμή τους για να στείλουν το μήνυμα ότι είμαστε εδώ, αισιόδοξοι, να συνεχίσουμε και να προσπαθούμε και για την παράδοσή μας, αλλά και για το... Η παιδεία, ο πολιτισμός, η γεωθερμία, τα απορρίμματα μέσα από την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και μια σειρά άλλων θεμάτων είναι αυτά τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της σημερινής κουβέντας, της σημερινής συζήτησης και συνέντευξης που είχαμε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλη Λαμπάκη. Δείτε λοιπόν πώς απαντούσε στα ερωτήματα του Αρτζάν Ερθράκης το πρωί σε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε στο Δημαρχείο. Πριν όμως μιλήσουμε για την παιδεία με όλα αυτά τα ερεθίσματα που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην Αλεξανδρούπολη, θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψή σας και να σας πω ότι σας εκτιμώ ιδιαιτέρως προσωπικά εσάς αλλά και τον σταθμό σας, γιατί ο σταθμός σας λειτουργεί με αντικειμενικότητα και με αληθινή προσφορά στην πληροφόρηση των δημοτών πολιτών, που είναι η αντικειμενική πληροφόρηση, είναι η βάση της δημοκρατίας μας. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι χαίρομαι επιπλέον, γιατί πλέον με το καινούριο σύστημα της επικοινωνίας, έχοντας τη δυνατότητα να δούμε όλα τα κανάλια στη Βόρεια Ελλάδα, μπορούμε και κάνουμε τις κρίσεις μας, τις συγκρίσεις μας, οι δημότες εννοώ, με αποτέλεσμα οι δημοτικές αρχές και οι δήμαρχοι να ενεργοποιούνται ακόμα περισσότερο μέσα από την συγκριτική αυτή τακτική, η οποία είναι πλέον βίωμα των πολιτών δημοτών, άρα ενεργοποιούμεθα περισσότερο. Και βέβαια ταυτόχρονα έτσι, για να σας θυμίσω και την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων, ότι είναι καιρός να αποκτήσουμε αληθινά και ουσιαστικά περιφερειακή συνείδηση. Να νιώσουμε δηλαδή ότι δεν είμαστε δημότες ενός Δήμου, αλλά ότι είμαστε δημότες μιας περιφέρειας, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλη εκείνη την ενωτική σχέση η οποία θα δημιουργήσει περισσότερη όθηση στην κεντρική αιχμή του δόρατος που λέγεται περιφέρεια, για να πιέσει την Αθήνα και να λύσει τα προβλήματα της περιφέρειας, πάντα σε συνδυασμό και σε σχέση με την
περιφέρεια την Αρετή, η οποία δεν έχει καμία ιεράρχηση και υποτέλεια η μια προς την άλλη, αλλά ταυτόχρονα να λύσει και τα μεγάλα προβλήματα των Δήμων, γιατί ως πρόεδρος της ΠΕΔ στην Πανηγυρική Συνεδρίαση είπα ότι τα μεγάλα προβλήματα, και δεν μιλάω για την καθημερινότητα, τα μεγάλα προβλήματα που νιώθουν ιδιαίτερα οι μικροί Δήμοι ότι δεν είναι ικανοί να τα λύσουν, γιατί δεν έχουν την πληροφόρηση, γιατί δεν έχουν τη γνώση, γιατί δεν έχουν το προσωπικό, δεν έχουν τους επιστήμονες, δεν έχουν τις τεχνικές υπηρεσίες, να τα μεταφέρουν ως πρόβλημα της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων, για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε ό,τι μπορούμε μέσα στην περιφέρεια και να λύσουν τα προβλήματά τους. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, μου δίνετε τώρα με αυτή σας την πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση, το ερέθισμα, την δυνατότητα να θέσω ένα επιπλέον ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με τη δυναμική και την προσωπικότητά σας. Πώς κατάφερε λοιπόν ο Βαγγέλης Λαμπάκης, και το λέω με μια σειρά από επιχειρήματα αυτό, που αν θέλουμε σε άλλη στιγμή τα αναλύουμε, πώς κατάφερε να κάνει το όνομά του συνώνυμο, brand name με τη Θράκη? Να σας πω. Μια δυναμική όπου καταφέρετε πραγματικά να επιβληθείτε σε υπουργεία, σε αποφάσεις, να θυμίσω τις πλωτές φυλακές, τον ισχυρισμό του κυρίου Παπουτσί, επί παραδείγματι. Ναι. Πράγματα που αν γινόντουσαν θα ήταν τερατουργήματα για την περιοχή μας. Ναι. Και τα σταματήσατε εν τη γενέση τους. Να σας πω. Εντάξει, υπάρχει μια υπερβολή, ένας υπερβολικός τόνος βέβαια στα λεγόμενά σας. Δεν ήμουνα μόνο εγώ, λειτουργήσαν και άλλες δυνάμεις παράλληλα. Κοιτάξτε, έχω ορκιστεί στη ζωή μου, όχι λεκτικά, αλλά με τον τρόπο που ζω και με τον τρόπο που έχω ανατραφεί, να ζω με την αλήθεια μαζί αγκαλιά. Να μην νιώσω ότι ορφάνεψα έστω και μία χρονική στιγμή από την αλήθεια. Όταν ζεις με την αλήθεια, η οποία πολλές φορές λειτουργεί και εις βάρος του προσώπου σου, αλλά η εκτίμηση ότι λες την αλήθεια είναι υπέρτερη σε βάθος χρόνου και την εισπράττεις ως επιδοκιμασία, αν βάλεις λίγο σε αυτήν την αλήθεια και την πολιτική εντυμότητα, η οποία δεν μπορεί να μην υπάρχει χωρίς την αλήθεια, δεν μπορεί να είσαι πολιτικά έντιμος όταν κατέχεις μια θεσμική θέση και να μιλείς την αλήθεια. Αυτά τα δύο μαζί λοιπόν μου δημιούργησαν ένα προφίλ λίγο διαφορετικό από το τετριμένο προφίλ του κλασικού πολιτικού στην Ελλάδα. Και να σας πω και τι άλλο με βοήθησε τρίτο. Με βοήθησε και το γεγονός ότι δημιούργησα μια αυτοτέλεια οικονομική στο πρόσωπό μου και επίσης δημιούργησα και την προσωπικότητά μου και το χαρακτήρα μου μέσα από το επάγγελμά μου. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Συνήθως στην Ελλάδα αυτά γίνονται πριν και δεν πάει καλά το πράγμα έτσι, όταν συμβαίνει ανακόλουθα για μένα. Ο ώριμος άνθρωπος, ο οποίος έχει δουλέψει σκληρά στη ζωή του, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει μεροκάματο, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει οικονομική διάσταση σε μια τοπική κοινωνία, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει πολιτική, νομίζω ότι τότε θα υπηρετήσει αληθινά και θα προσδώσει αξία στη θέση του. Ενώ οι περισσότεροι, για να μην τα συνθλίβουμε τα πράγματα μέσα σε ένα άξονα μόνο, οι περισσότεροι προσπαθούν να πάρουν μέσα από την πολιτική θέση. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην αυτητική σας ενημέρωση, δίδοντας έμφαση μέσα από τις ειδήσεις του κόσμου στα Τοτοκότσι, στο ΓΑΣ Κομωτινής. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η πάντα ενδιαφέρουσα εκπομπή του Νίκου Μεραχτσάκη, ο οποίος βρίσκεται στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής Μουσικές Περιπλανήσεις, ενώ στην παρουσίασή της είναι η Φωτεινή Πασχαλίδου. Να δούμε λοιπόν αν απόψε η Ανέτα Μαρμαρινού κρατά το λόγο της και θα είναι κοντά μας. Και αμέσως μετά ακολουθούν τα τελευταία νέα από τον Κώστα Τοτοκότσι. Πολλούς εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.